Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Χριστόφορος έρχεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς πέρα από τη μεγάλη μάχη που θα δώσει για να καταφέρει να πάρει την κηδεμονία του παιδιού του Άγιο από τη Γεωργία, θα τον δούμε να απολαμβάνει την παρέα της Μιράντας. Η τελευταία, μετά την απόφασή της να δώσει τέλος στο γάμο της με τον Τίνο, μένει στο σπίτι της οικογένειας Μπουραντά και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται τη σκέψη της, αλλά και όσα την απασχολούν με τον Χριστόφορο. Ο άντρας μέρα με την ημέρα γνωρίζει καλύτερα τη Μιράντα και δείχνει να τη συμπαθεί, αλλά και να τη συμπονά για όλα όσα έχει περάσει στη ζωή της. Εντυπωσιάζεται από το χαρακτήρα της και από το πόσο ηθική είναι, ενώ θεωρεί χρέος του να σταθεί στο πλευρό της από τη στιγμή που είναι η βιολογική μητέρα της Αμαλίας. Κάποια στιγμή, η Μιράντα, ύστερα από μια συζήτηση που έχει με την κόρη της, αποφασίζει να της κάνει τελικά το χατήρι και να επιστρέψει για δουλειά στον Παράδεισο. Όμως, όταν το μαθαίνει αυτό ο Χριστόφορος, ενοχλείται ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, φροντίζει να μην της το δείξει ακόμη. Οι μέρες περνούν και η Μιράντα αρχίζει να νιώθει άσχημα που μένει τόσο καιρό στο σπίτι του Χριστόφορου και έτσι ανακοινώνει, τόσο σε εκείνον όσο και στην Αμαλία, πως σκοπεύει άμεσα να βρει σπίτι ώστε να μετακομίσει. Στο άκουσμα της είδησης, ο Χριστόφορος θορυβείται και της απαντά ευγενικά πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του. Ο Χριστόφορος δεν θέλει να φύγει η Μιράντα, καθώς φαίνεται πως η παρουσία της τον ηρεμεί ιδιαίτερα. Οι δυο τους λοιπόν αρχίζουν να περνούν ακόμη περισσότερο χρόνο μαζί, να έρχονται κοντά και να δημιουργείται ανάμεσά τους ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Μάλιστα η Μιράντα αισθάνεται ότι ύστερα από καιρό βρήκε έναν άνθρωπο να τη στηρίζει, αλλά και να την καταλαβαίνει. Εσείς γράψτε μας την άποψή σας κάτω στα σχόλια για το τι πιστεύετε ότι θα συμβεί από αυτήν τη συνάντηση των δύο χαρακτήρων. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!